Και μένει να αποδείξουμε ότι... Θα επανεκτιμηθεί η βιωσιμότητα της εταιρείας στο τέλος του 2014. Αν σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε από μία λογική ότι τον Αύγουστο έπρεπε να μπει η εταιρεία σε εκαθάριση ή να βάλουμε αμέσως λουκέτο. Στην ουσία να κλείσει, τελείωσε. Να κλείσει, να απολυθούν όλοι, να σταματήσει η χώρα να έχει αμυντική βιομηχανία, παραγωγή πυρομαχικών και όπλων, να μείνει ο ελληνικός στρατός χωρίς φοδιασμό, να εξαρτάται από εισαγωγές. Όλα αυτά δημιουργούσαν ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στη χώρα θα έλεγα, όχι απλά στο Υπουργείο. Κάναμε μια πάρα πολύ σκληρή προσπάθεια, με πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, επί μήνες, με επιμονή. Δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία που τι αποδεικνύει. Αποδεικνύεται ότι ακόμα και κάτω από αυτό το πλαίσιο και μέσα στην κρίση μπορούν να υπάρχουν και διαφορετικές πολιτικές. Και το λέω αυτό γιατί αυτή η συμφωνία εξασφαλίζει μια δεύτερη ευκαιρία, καταρχήν στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Κατά δεύτερο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, στους εργαζόμενους, γιατί διατηρούνται 500 θέσεις εργασίας και νομίζω ότι σε μέσα... Σε σύνολο πόσο? 818, εάν εξαιρέσουμε τις θυγατρικές, για τις οποίες θα πω μετά, γιατί είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αλλά τα 5 εργοστάσια των ελληνικών αμυντικών συστημάτων απασχολούν σήμερα περίπου 818 εργαζόμενους, έχουν και κάποιοι αποχωρήσει, και θα μείνουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 500. Εξασφαλίσαμε όμως ότι αυτοί που θα αποχωρήσουν θα έχουν ένα μικρό μπόνους, ας πούμε μια εθελούσια έξοδο. 5.000 ευρώ είναι αυτό, κύριε Υπουργέ? Είναι περίπου κάτι περισσότερο, πάνω από την νόμιμη αποζημίωση. Και το κάνουμε αυτό. 30 εκατομμύρια νομίζω ότι είναι το σύνολο, το κονδύλι για την εθελούσια. Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι πολύ λιγότερο. Δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοια προγράμματα πια. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσγειωμένοι και ρεαλιστές. Το θέμα μας δεν είναι να ρίξουμε έξω κυρία την εταιρεία τελικά. Στο τέλος της μέρας, και αφού τα συμφωνήσαμε και γράψαμε, πόσοι μαζί με τις θυγατρικές και με όλα αυτά, γιατί δεν τα ξέρω και πολύ καλά, πόσοι υπάλληλοι είναι και πόσοι θα απολυθούν? Σας λέω, είναι 818 και θα μείνουν 500. Είπατε και έχουμε δύο θυγατρικές. Οι δύο θυγατρικές απασχολούν 115 άτομα. Η μία είναι στα Γιάννενα και η άλλη στην Κίμη. Δυστυχώς, επειδή αυτές είναι ο πολιτικός τομέας που θα διασπαστεί και σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα για πολιτική παραγωγή και αυτές πρέπει να κλείσουν, εκεί δεν έχουμε άλλα περιθώρια, θα μπουν για εκαθάριση. Πότε, τώρα? Θα μπουν άμεσα σε εκαθάριση, μόλις γίνει η διάσπαση της εταιρείας, δηλαδή το Μάιο περίπου. Και μέχρι τον Αύγουστο ή θα πρέπει να έχουν αγοραστεί από κάποιον αυτές οι επιχειρήσεις μαζί με τους εργαζόμενους, ή δυστυχώς οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να απολυθούν τον Αύγουστο του 2014.